Έλα να δεις εδώ τις ωραίες εργασίες που χρηματοδοτείτε. Ας είμαστε και πάλι ευγνώμονες. Στο υποκατασκευή πάρκο μνήμης στο Μάτι, τα έργα του οποίου εκτελούνται χάρη σε δωρεά της Κύπρου, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Το πάρκο αποτελεί φόρο τιμή στα θύματα της φωνικής πυρκαγιάς το 2018 και θα είναι ένας χώρος συγκέντρωσης, άθλησης και ψυχαγωγίας για τους κατοίκους της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα είναι ο μεγαλύτερος χώρος δασικής αναψυχής στην Ανατολική Αττική. Σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος χαράχτηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο της πατρίδας μας ως ένας τόπος ταυτισμένος με ένα μεγάλο τραύμα, νομίζω ότι αυτό το πάρκο το οποίο κατασκευάζεται σήμερα έρχεται εν μέρει να επουλώσει αυτές τις πληγές. Ένα ελάχιστο στοιχείο αλληλεγγύης στον ελλαδικό ελληνισμό που τόσο μας συμπαραστάθηκε σε κρίσιμες ώρες. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κύπρου ενημερώθηκαν για την πρόοδο των έργων και φύτεψαν συμβολικά ένα δέντρο. Ποτέ ξανά απροστάτευτη ανθρώπινη ζωή από τέτοια κρατική αδιαφορία και αδυναμία. Οι πληγές από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι δεν έχουν ακόμα επουλωθεί. Κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στο Open περιγράφουν τις αγωνιώδεις εκείνες στιγμές σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ακόμα στους δρόμους κάτω, παρότι τους έχουν στρώσει, υπάρχουν τα σημεία με τα καμένα αυτοκίνητα. Οι φιέστες και όλα αυτά δεν επουλώνουν το δικό μας καημό για τη μη απονομή ακόμα της δικαιοσύνης. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτεται προεκλογικά τον τόπο της τραγωδίας και του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας την αντιλαϊκή συνέχεια του κράτους. Μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το 1 από τα συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ της δωρεάς.